να απαντήσουμε στα ερωτήματα που κάθε αντιδήμαρχος μπορεί να σας δώσει στον τομέα του και με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε μια επικοινωνία, να είμαστε κοντά σας, να μην χρειάζεται κάποιος να έρθει στη Δημαρχία για να μας πει αυτά που θέλει να μας πει. Είμαστε εδώ, δίπλα σας, κοντά σας, στο χωριό σας, στην έδρα σας και είμαστε εμείς που ερχόμαστε να ακούσουμε τα προβλήματά σας. Εγκαινιάζουμε λοιπόν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας που νομίζω ότι θα αποδώσει κιόλας και σε αποτελέσματα. Το έχουμε ξεκινήσει εδώ και κανένα δύο εβδομάδες με πολύ θετικά αποτελέσματα, πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Εννοείται ότι τα προβλήματα που έχουν όλοι οι οικισμοί και οι πόλοι είναι πολλά, αλλά εμείς είμαστε εδώ να τα ακούσουμε, να τα καταγράψουμε, να τα ιεραρχήσουμε και να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε το συντομότερο δυνατόν. Να σας συστήσω κιόλας, σήμερα ποιοι είμαστε εδώ, τον Αθηνόδωρο, τον Χατζημαραγίου, τον Τζέρντε, φαντάζομαι. Η Ραϊκούδη Ευαγγελία είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ο Βασίλης Αναστούλης είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βύσσας και πρωτογενούς τομέα. Ο Αντώνης Τσομπανίδης είναι αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά είναι και υπεύθυνος και για τα δέσποτα και για τα σπηλιά και για τα ασφαλεία, μας χωρίς. Ο Ζήσης Παπαλαμίδης είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Η Χριστίνα Κυριλούδη είναι αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και η Μαρία Μανάβη είναι πρόεδρος στην Αναπτυξιακή. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε, ξαναλέω, για να ακούσουμε, οπότε θα δώσουμε το λόγο σε εσάς. Ας ξεκινήσει πρώτα ο πρόεδρος. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας καλωσορίσω. Εδώ φωνάξαμε εδώ τους δημότες για να πούν τα προβλήματά τους. Εγώ έχω επικοινωνία με εσάς και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στους πολίτες εδώ, τους δημότες. Με αυτό δεν βολευόμαστε όταν κάνουμε μια εκδήλωση, παραδείγματος χάρη τώρα τα Χριστούγεννα, στη γιορτή της μητέρας, στην γιορτή της γυναίκας. Εάν σας είναι εύκολο, θα το θέλαμε. Να σας συστήσω κι άμα όποιος δεν το ξέρει, ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας και Βρασίνων και ο Σπονταρίτης Αστεριάδης. Κάθε είναι συντερισμένοι. Περιμένουν να περάσουν την κατάλληλη μέρα που μας έχετε στο πρόγραμμα για να βιάσουν. Δεύτερον, δεν έχει ένα φαγκάκι να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι στα πεζοδρόμια, είναι στα σκαλιά μας επάνω, στις περιφράξεις μας και κάθουν εκεί. Κάποια μέρημα, ό,τι μπορείτε να κάνετε, γιατί δεν μας τιμάει αυτό. Έχω κάνει πολλά παράπονα, επειδή με βάλουν και ελληνικά και ελληνικά, έχουν κάνει πολλά παράπονα άνθρωποι με το δίκαιο τους. Ούτε τουαλέτες, μια χημική τουαλέτα κάπου να υπάρχει να πάνε άνθρωποι μέσα στις αυλές μας. Και δεν περνάει και μια δημοτική αστυνομία, ούτε κάτι. Εμείς καλά πλύνουμε τις πόρτες μας και κοιμόμαστε. Τα φανταράκια πάνε στο σύνορο και λάμε. Εκεί μέσα στο χωριό αλωνίζουν. Εγώ πράγμα είναι ομόνιμο. Μπήκα στη Μητσέλη. Έχω μια αλάνα εκεί πέρα. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, δεν ξέρω με τόλμα στο σπίτι μου. Και κάτι να γίνει, ποιον να πιάσω και την ύπνο. Ας πει να κάνει, μια δημοτική αστυνομία, κάτι να κάνει, να εμφάνει τέλος πάντων τα βράδια. Μιλάμε για μία-δύο πλήση ώρα, δεν μιλάμε για τις 9 και 8, έτσι. Τις βραδινές ώρες.
να υπάρχει μια ασφάλεια από τη μεριά μας, ότι κάποιος μας φροντίζει, κάποιος μας προσέχει για μας εδώ που μένουμε. Η δημοτική αστυνομία δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Πρέπει στην αστυνομία να περιμένουμε, αλλά θα το συμβάσουν και αυτό. Ναι, αυτό είναι ότι έχουμε προς το κατάλληλο. Καλησπέρα. 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 Να πούμε λίγο και τον κεφικό μας δρόμο για τα πεζοδρόμια μας. Έχουμε πέσει άπειρες φορές, περπατάμε και σκοτάφτουμε. Για να καεί μια λάμπα, περιμένουμε να μας την αλλάξουν μετά από μήνες. Όταν κάνουμε παράπονα, μας λένε πρέπει να κουνούν πολλές για να έχουν συνεργείο. Αλλά ο δρόμος, ειδικά ο κεφικός, ας μην βάλουμε στις γείτονες, είναι χάλι. Και τα πεζοδρόμια και δρόμος. Τα πεζοδρόμια σε ποιο σημείο? Αν πάρετε μια πόρτα και κάθε πάνω, σπασμένα τα πλακάκια. Τώρα που ερχόμασταν εδώ, δεν σκόταψε. Πότε ήρθατε? Που έπεσε χθες. Αυτά τα λάθη είναι στο τεχνικό πρόγραμμα. Καταρχάς, να ξέρετε, για να πάρετε τα πεζοδρόμια, βάσει νόμου, είναι ευθύνη των ιδιοκτητών των οικοπαίδων. Αν είναι δηλαδή μπροστά σε δικό σας υπόπεδο, είναι ευθύνη δική σας. Δηλαδή, εγώ θα τα αλλάξω. Ο Δήμος έχει ευθύνη μόνο για τα πεζοδρόμια που είναι μπροστά σε δημοτικά κήπεδα και πάρκα. Συγγνώμη, μα εγώ δεν το έκανα η ίδια. Μου το έκανε το πεζοδρόμιο. Ποιος μου το έκανε? Πολύ παλιά είναι. Δεν είναι πολύ παλιά. Γιατί ο Δήμος θα σκεφτεί δικό του δημοτικό. Τα πεζοδρόμια είναι ευθύνη των ιδιοκτητών των οικοπαίδων. Εκεί που δεν έχει πεζοδρόμια, υπάρχουν κάποια προγράμματα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να φτιάξουμε πεζοδρόμια. Θα δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση είναι αυτό, θα το σημειώσουμε, θα βάλουμε να κάνουμε και μια βόλτα για να ξέρουμε. Να ρωτήσω, δηλαδή οι λάμπες που βρίσκονται τυχαία στο δικό μου σπίτι μπροστά και κάποιος, ή τα φωτιστικά αυτά, οι γλώμπι, και κάποιος χωριανός άθελα του το έσπασε, είναι δική μου ευθύνη επειδή βρίσκεται. Όχι, όχι, ο φωτισμός είναι για μας. Ο φωτισμός είναι για μας. Εδώ έχουμε δύο γλώμπες, δεν μας έχει μόνο λάμπα. Πάλλος είναι η σκόλιο. Ο δρόμος εκείνος και πάλι να έχουμε δυνατό φωτισμό προς το Διαλωνίο. Γιατί είμαστε και είσοδο της Ευρώπης. Όσο και την αγαλειότητα που είπατε. Το πρόβλημα με τις λάμπες θα λυθεί. Θα λυθεί όμως κοντά στο καλοκαίρι, γιατί θα αλλάξουν όλες οι λάμπες σε όλο το Δήμο. Λέει λάμπες. Αλλά και θα τα πάρει ένας ιδιώτης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος αυτός, μόλις και έχει τη λάμπα, θα το βλέπουμε στο σύστημα και θα έχει την αναλάβει. Αλλά μέχρι τώρα, επειδή δεν έχουμε. Ναι, το Ο ηλεκτρολόγος του Δήμου το έχει κρίνει ακατάλληλο και επικίνδυνο, όχι μόνο σε εσάς και στα τέσσερα χωριά που έχουν τέτοιο φωτισμό. Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα αυτό ώστε να επισκευαστεί το δίκτυο να είναι ασφαλές. Γιατί είναι ένα πράγμα που δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Με τα έργα της ΔΕΙΑ, διάφορα άλλα έργα, οι γραμμές έχουν κουμπεί, έχουν επανασυνδεθεί πολλές φορές. Κανείς δεν ξέρει πού είναι οι βλάβες, ρίχνουν συνέχεια τα ρελέ, ρίχνουν τις ασφάλειες. Δεν είναι ασφαλές αυτή τη στιγμή. Είναι στο τεχνικό πρόγραμμα και αυτά να γίνουν. Είναι τέσσερα χωριά που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Θα σημειώσουμε την ημερομηνία που το συζητάμε και θα περιμένουμε να δούμε ότι θα είναι τελευταίο το χωριό. Γιατί ήταν και την προηγούμενη αρχή. Γιατί ακούστηκε γι' αυτό ότι λέει ότι θα καταργήσουν τις λάμπες τους γλώμπους, θα τους βγάλει ο Δήμαρχος. Αφού θα ξαναρθούμε, γιατί θα ξαναρθούμε. Δεν θα κάνουμε τόσο. Θα τους βγάλει τους γλώμπους. Δεν θα πει τίποτα, απλώς θα επισκεπαστεί αυτό, θα γίνει ασφαλές. Και δύο γλώμπες δεν έχουν λάμπες, όχι ο ένας μόνος. Και θα αλλάξουν όλα τα πρόσφυγια. Και θα στείλουν και εμάς και κάποιος το λέει το καλάδι στο πεζοδρόμιο, στο μελές, τι κάνουμε τώρα, νύχτα, έφυγαν όλοι.
Να πούμε και εμείς που είμαστε λίγο πίσω. Λίγο να πω για τον φωτισμό. Κάτι λέει ο Δήμαρχος. Να πω λίγο κάτι για τον φωτισμό. Δεν ξέρω αν το αναφέρθηκε πριν την συζήτηση. Αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος έχει έναν ηλεκτρολόγο. Όλος ο Δήμος. Από Θόβιο δηλαδή μέχρι και Ορμένιο. Ένας ηλεκτρολόγος είναι. Όλο και όλο. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και καθυστερήσεις στις αλλαγές λαμπών. Γίνεται με πρόγραμμα. Οπότε αντιλαμβάνεις τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του. Πριν από ένα χρόνο ήταν δύο που ένας έχει πάρει άδεια για κάποιους λόγους οικογενειακούς και τώρα έχει μείνει ένας. Άρα αυτό το διάστημα σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις και θέλω να δείξετε κατανόηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μπει άλλος υπάλληλος. Ηλεκτρολόγο έχουμε έναν. Αυτό είναι. Δεν μπορεί. Αυτό όμως που κάνουμε τώρα και θα αποδώσει σύντομα είναι κάνουμε μία μελέτη όπου θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά σε όλο το Δήμο. Θα μπουν καινούργιες τεχνολογίες LED και με την εξοικονόμηση που θα πετύχουμε, γιατί αυτά θα είναι πιο οικονομικά, θα αναλάβει αυτός που θα τα βάλει και τη συντήρησή τους για 10 χρόνια. Οπότε με υποχρέωση μάλιστα μέσα σε 3 μέρες, αν αλλάξει κάτι, αν χαλάσει κάτι, να το αλλάξει. Οπότε αυτό το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα, άμεσα και διαπαντός. Αυτό πότε το υπολογίζουμε. Ορίστε. Όλο το Δήμο ταυτόχρονα θα γίνει. Έτσι, θα χρειαστεί δηλαδή ένα τρίμηνο περίπου για να αλλάξουν σε όλο το Δήμο. Αλλά αυτό έχει κάποιες διαδικασίες. Μελέτες, διαγωνισμούς κλπ. Υπολογίζω, αν όλα πάνε καλά, μέσα στο καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι. Τώρα, μέσα τέλος καλοκαιριού δεν είμαι καθόλου σίγουρος, θα σας το πω, γιατί οι διαδικασίες του δημοσίου ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολες. Αλλά έχουμε ξεκινήσει αυτό το πράγμα για να αλλάξει. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι σε λίγους μήνες, τέλος πάντων, θα είναι λυμένο το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι και μεγάλο πρόβλημα σε όλη την πόλη και σε όλα τα χωριά. Αυτό για το φωτισμό. Οπότε ας ακούσουμε τώρα κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη συνέχεια το είδα. Και ευχαριστώ και τον κύριο Παπαλαβίδη που έτρεξε πολύ για να τελειώσει. Λοιπόν, κυρία, ήθελε κάτι να πει. Κυρία, εγώ που είμαστε πιο πίσωνες, που είμαστε στο σκοτάδι, δεν λέω σπίτι, είμαι μόνη μου και δεν είχα 20 μήνες φως. Αναγκάστηκα να βάλω αυτά τα ιδιωτικά πυραμίδες και να βάλω από στον δρόμο. Να μην θέλει. Το καταλαβαίνω, σας είπα ποιο είναι το θέμα. Πάνω στο θέμα που είπα η κυρία, δηλαδή είμαστε εμείς που είμαστε πιο πίσω και είμαστε στο εντελώς σκοτάδι. Θα λυθεί παντού, σε όλο το χωριό, σε όλο το Δήμο. Οπότε απλά θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή. Θα σας πω και για κάτι άλλο. Παρακαλώ. Θα σας πω εγώ για τα τρένα. Ναι. Το μεγάλο παράπονο είναι που έβοψαν τα τρένα. Δεν έχουμε συγκοινωνία. Άλλο δεν ακούσατε. Ακούσαμε. Από την αρχή που ανέλαβα λοιπόν, κύριε, έτρεχα στο Υπουργείο Υποδομών για αυτόν τον λόγο. Γιατί για μένα τα τρένα είναι μια γραμμή ζωής. Για την περιοχή μας, για τον Εύρο. Λοιπόν, και παρότι στην αρχή, αυτό το έλεγα και χθες στα άλλα τα χωριά που ήμασταν, παρότι στην αρχή μας αντιμετώπιζαν σαν ούφο όταν τα μιλούσα, γιατί όπως ξέρετε, τρένα δεν κυκλοφορούν σχεδόν πουθενά, μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τελικά, με τα επιχειρήματα, με την πίεση, με την διεκδίκηση, 3 Οκτωβρίου το ανακοίνωσαν και τέλος Οκτωβρίου, πριν από λίγες μέρες, ξεκίνησε το πρώτο δρομολόγιο. Προς το παρόν, Οριστιάδα Αλεξανδρούπολη. Μέχρι Οριστιάδα. Ναι, αλλά δεν ακούσατε ότι ο Υπουργός έδωσε υπόσχεση ενώπιον μας μετά από αυτό ότι είναι θέμα κάποιος έλεγχος πρέπει να κάνει στις γραμμές από εκεί και ύστερα. Έχουν φυτρώσει πλάτια, τέτρα, κάποια πράγματα είναι χαλασμένα, πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος. Υποσχέθηκε ότι μέσα σε διάστημα ενός-δύο μηνών θα κινήσουν και για Ορμένιο. Εγώ πηγαίνω κάθε μήνα Αλεξανδρούπολη. Μα γι' αυτό το κάνουμε, για εσάς. Ναι. Για να μπορείτε να πηγαίνετε. Πότε. Σας είπα, λοιπόν, είπε σαν να πηγαίνετε. Ακούστε λίγο. Προφανώς 10 χρόνια δεν πήγατε καθόλου. Το ξέρετε. Έτσι. Σε 10 μήνες τα φέραμε. Σε 10 μήνες. Μα
Λοιπόν, το λεωφορείο πολύ μεγάλο. Δεν πρέπει να διώσει το λεωφορείο, να σου πάρει την οστιάδα για να πάρει εκεί. Δεν με βολεύει. Περνούσε 6 ώρα το τρένο και έφτανα ώρα 9 Αλεξανδρούπολη που μπορούσα να πάω στο ραντεβού μου. Το ΟΣΕ πρέπει να φτάσω 11. Πηγαίνει και σε άλλα χωριά. Σε όλα τα χωριά. Όχι, να σε πάρει οστιάδα. Τώρα αφού δεν είναι αυτή η οστιάδα. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Μεγάλο πρόβλημα. Κάποτε περνούσε. Με βόλεψε. Όχι, προ το παρόν, τώρα αφού δεν είναι. Ο υπουργός, συγχωρείτε λίγο, και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ο υπουργός έχει πει ότι ξεκίνησε και το λεωφορείο. Δηλαδή, μέχρι να οριστεί τρένο, και από τρένο Ορμέγκη υπάρχει λεωφορείο του ΟΣΕ που σας λένε. Δεν σας βολεύει το ωράριο, ή δεν το ξέρετε ότι ξεκίνησε. Το ΟΣΕ. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα δούμε το ωράριο και θα το ανακοινώσουμε για να ξέρετε ακριβώς. Δεν ξέρω ακριβώς και εγώ το ωράριο ποιο είναι. Έτσι. Αλλά θα σε λίγο καιρό, σε κανένα δύο μήνες, θα ξεκινήσει και το τρένο. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι θα βοηθήσει. Και αν τα δρομολόγια δεν βολεύουν, εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε και άλλο για στο δρομολογείο. Το θέμα είναι, και πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι για αυτό, ότι ξεκίνησα μετά από πολλά χρόνια. Είμαστε. Εγώ περίμενα να σα πω τα το πετύχατε γιατί ήταν δύσκολο. Λοιπόν, μπορεί να γίνει κάποια κίνηση στι ενώσει με όλου του δημάρχου του Εύρου να μα θέσουν στην πέμπτη ζώνη με μειωμένο παιδιά. Να μην έχουμε αυτό το πράγμα που γίνεται συνέχεια να φεύγουν χιλιάδε από την Κίνα στην Τουρκία ή στην Βουλγαρία για βενζίνη και αυτό. Λοιπόν, καλό είναι αυτό που λέτε. Όλους ο Δήμος, όλους ο Έμπρος δεν δικαιούνται μειωμένο ΦΠΑ. Εμείς εδώ πέρα πάνω το διεκδικούμε γιατί καταρχάς το ΦΠΑ είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος, ας πούμε. Έτσι, οπότε χρειάζεται να παρέμβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτραπεί οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση. Αλλά εδώ έχει επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις περιοχές που έχουν κοίτα και υφίστανται πίεση και ζημιά από τις ροές λαθρομεταναστών, παράνομων μεταναστών. Λοιπόν, έχει επιτρέψει στα νησιά λοιπόν που έχουν παρόμοια κίτ με το δικό μας, μείωση του ΦΠΑ. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτό, είναι κάτι που διεκδικούμε για τον Βόρειο Εύρο. Λοιπόν, και το προσπαθούμε, δεν το έχουμε πετύχει ακόμα αυτό, αλλά είναι κάτι που είναι μέσα στις διεκδικήσεις που έχουμε. Κοιτάξτε, αφού έχει γίνει στα νησιά, υπάρχει μια πεπατημένη. Μπορούμε να την διεκδικήσουμε. Αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Απλά έχουμε ξεκινήσει για να το προσπαθούμε. Παρακαλώ. Εάν υπάρχει στην περιοχή κάτι ομορφότερο που μπορεί να δείξει στην περιοχή μας, είναι αυτό που κάνει το κάτω. Υπάρχουν κάποιες φίλες ότι λόγω περιοχής Natura θέλουν να αφήσουν ένα ψυχείο. Το οποίο ένα ψυχείο είναι ό,τι υπέροχο υπάρχει, πιστεύω και για την Ορυσία αλλά και για τα γύρω τα χωριά. Συμφωνώ. Είναι υποσυζήτηση αυτά τα θέματα, αλλά πιθανό και αυτό να συμβεί. Που λέτε. Όχι, θα μας το πείτε. Όχι, θα μας το πείτε. Και ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε. Εμείς είμαστε αυτοί που προσκατευόμαστε και έχουμε κάνει εδώ ο αντιδήμαρχος, ο κ. Παραμπίδης, πριν από λίγες μέρες καταθέσαμε τις αστάσεις μας πάνω σε αυτά. Για να μην γίνει αυτό που λέμε. Αλλά τι να σας πω, δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Εμείς και σαν Δήμος, αλλά και σαν Περιφερειακή Ένωση Δήμων, γιατί υπάρχει σε άλλες περιοχές αντίστοιχο πρόβλημα, έχουμε καταθέσει ενστάσεις. Και θα πιέσουμε όσο γίνεται για να μην γίνουν αυτά εδώ. Γιατί μερικά είναι τελείως παράλογα. Όπως αυτό εδώ, με την παραποτάμια περιοχή που τη βάζουν στην υψηλή ζώνη προστασίας του Natura. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το ανακόψουμε. Το αναψηφίδιο είναι το λιγότερο. Πολλά πράγματα. Για μας δεν είναι λιγότερο, γιατί είναι για όλο το Δήμο αυτό. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, εμείς όμως το παλεύουμε για να το κόψουμε. Εμείς κάντε κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς κάτι και δεν νομίζω κάτι περισσότερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς θα το παλέψουμε πρόσωπα. Βάζει κι άλλο αγώνα, δεν είναι μόνο το. Θα μου λειτουργεί και δεν φορτιά και εμείς θα κάτι και.
Μέρος του χωριού, στο δρόμο προς το αναψυκτήριο. Ο δρόμος για το καλοκαίρι δεν περνάει. Είναι τόσα πολλά τα χόρτα και τα σκουπίδια που δεν υπάρχει, δεν μπορείς να περάσεις, ειδικά το καλοκαίρι. Μια στοιχειώδη καθαριότητα θα μπορούσατε να κάνετε, νομίζω, γιατί είναι ο δρόμος που πηγαίνουν όλοι προς τα κάτω και είναι μέρος που χρειάζεται καθαριότητα. Το δρόμο για το Χαμσιντιλουρέλα, εδώ που είμαστε. Από, ναι, από τον κόμβο, μόλις μπαίνετε στο πρώτο στενό, ο δρόμος προς τα κάτω. Και το θέμα της καθαριότητας των νεκροταφείων. Αν πάτε αυτή τη στιγμή και δείτε τι κατάσταση επικρατεί, δηλαδή, νομίζω ότι είναι η εικόνα του χωριού και αυτό. Συμφωνώ, νομίζω ότι ο κ. Σωτηριάδη μπορεί να σας απαντήσει. Είναι στοιχειώδης η καθαριότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, έστω ένα μηχάνημα να στέλνετε τους καλοκαιρινούς μήνες, να καθαρίζετε ο δρόμος, γιατί τα χόρτα είναι πάνω από το ύψος του το δικό μας. Είναι τόσο πολλά τα χόρτα που δεν μπορείς να περάσεις. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί η κυρία Κατερίνα πρέπει για τους κάδους. Έχουμε φέρει κάδους καινούργιους στο χωριό, αλλά όπου χρειάζεται, ήδη έχω αιτήματα για άλλους 2-3 κάδους επιπλέον. Όπου χρειάζεται, ενημερώστε τον πρόεδρο για να μου πει τον ακριβή αριθμό κάδων που θέλετε επιπλέον και να τους φέρουμε. Πώς είναι η διαδικασία? Εμείς φέρνουμε τους κάδους στην κοινότητα με φορτηγό και από εκεί και πέρα όταν έχει το πραγματοφόρο για να καθαρίσει, την υπόδειξη που δίνει ο πρόεδρος. Χρειάζεται μηχάνημα για να μπορέσει να πάρει από κάτω. Απαντάω στο πρόβλημα της κυρίας Κατρίνας. Και της κυρίας του καλοκαιριού εγώ. Ναι. Λοιπόν, όπου χρειάζεται πλέον κάδος να βάλουμε, θα βάλουμε. Εντάξει, φέτος αγοράσαμε 45-50 κάδους, δώσαμε σε αρκετά χωριά, του χρόνου θα αγοράσουμε και άλλους κάδους, έχουμε δυνατότητα να δώσουμε και άλλους κάδους. Όσον αφορά την καθαριότητα στο σημείο αυτό, κυρία Κατρίνα, έχω στείλει άτομα και δεξιά και αριστερά να καθαρίσουν και μάλιστα καθάρισαν και επιπλέον χώρο που είναι αποστόλης εδώ και γνωρίζει καλύτερα. Τουλάχιστον εκεί που μένω δεν ήρθε κανένας. Να φτάσω και εκεί. Είναι μεγάλο το χωριό σας, σιγά σιγά. Θα φτάσω και εκεί. Λέω για τον τόπο που είναι στο Τελωνείο. Λέω για τον χώρο στο Τελωνείο. Πέρα από το Τελωνείο είναι μη αστικός ιστός και είναι θέμα της περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε το χωριό βρώμικο και να έρθει ξένος κόσμος και να βλέπει ότι έχουμε σκουπίδια. Ναι, λέω τώρα ένα-ένα να μην χάνουμε το λοιπόν γι' αυτό. Εντάξει, κύριε Κατερίνα. Λοιπόν, παρακάτω, όσον αφορά τον Άρδα, στείλαμε και συνεργείο να καθαρίσει και να κάνει όλο το καλοκαίρι και κυρίως τον Άρδα. Σκεφτείτε ότι έχουμε 4 άτομα με ένα αυτοκίνητο για όλο το Δήμο. Επίσης, με προσωπική εργασία του αρμοδίου αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Βίσσας, με δικό το όχημα, μια και ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοιο, καθάρισε όλους τους παραδρόμους στην Δημοτική Ενότητα Βίσσας, που δηλαδή Καβίλη, Βίσσα, Στέρνα, Καστανές, Χερίζια, ξέρω ότι έχει καθαρίσει. Τώρα, αν εκείνο το σημείο είναι στον κόμβο, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ειδικά το καλοκαίρι είναι τόσο άσχημο. Τώρα, ποιο δρόμο είναι δίκτυο, δεν κατάλαβα. Εδώ το δρόμο είναι μόλις βγούμε από εδώ. Για να βγούμε κάτι στο πρώτο δρόμο. Από τη δεξιά μην ήκουνε. Και βγαίνει στην άκρη το χωριό. Πιάνοντας από την δεξαμενή και να πάμε. Δεν είναι από εκεί, βάσο δεν λέγεται. Εσύ πίσω σου βάζει. Εγώ θα σου κάνω περιακά από τότε πίσω να πες. Από πίτρο, από εγώ, από κομματός, από πίτρο, από γιώκο. Το περιφερειακό, αυτά να πούμε. Πού το κάτω, δίπλα από εδώ, μόλις κάνει τα αριστερά, είναι ο κομματέδρομος, που είναι ο σύνορα του χωριού και βγαίνει από πάνω από το Κορταρίκι. Μετά τη κυρία Τζαμαλίδου του Πάτουσκου. Ο δρόμος αυτής είναι το στρόγγυλο, όπως φέρνεις από την καμπέρα. Όχι στρόγγυλο στο κέντρο, δεν μάθει. Για το παράδειγμα, όπως και να έχει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί θα στείλουμε το συνεργείο, θα το υποδείξει ο πρόεδρος και θα καθαρίσουμε. Και το μικροταφείο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσωπικά για κάθε χωριό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ανάγκες έχει. Σωστή. Εγώ στέλνω το συνεργείο στις ενώσεις με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πάντα μιλάμε στα τηλέφωνα και αυτά. Είμαστε σε επικοινωνία και υποδεικνύει
ποια σημεία είναι για καθαριότητα ή όχι. Απλά σκεφτείτε ότι δεν έχουμε και πολλά άτομα, δεν έχουμε και μηχανήματα. Είναι μέσα στα πλαίσια τώρα, βρήκαμε ένα μηχάνημα που θέλουμε να αγοράσουμε, γιατί το πρόβλημα μας είναι το εξής. Το να μπορέσει κάποιος να οδηγήσει ένα όχημα, πρέπει να έχει δίπλωμα χειριστού. Δυστυχώς οι χειριστές αυτή τη στιγμή στο Δήμο είναι 3 της τεχνικής υπηρεσίας και 2 που είναι στην καθαριότητα. 5 για όλο το Δήμο. Βρήκαμε όμως ένα μηχάνημα το οποίο δεν χρειάζεται δίπλωμα χειριστού και με μόνο δίπλωμα αυτοκινήτου μπορούμε να το αγοράσουμε και να το. Δηλαδή μπορώ να το φέρω εγώ στο χωριό, να το ανεβεί και ο πρόεδρος και να καθαρίσει. Τόσο εύκολα. Καθηγήτη. Ή αποστολή. Κάτι άλλο που δεν απάντησα. Για τα νεκροταφεία δεν μας απάντησε. Ναι, για τα νεκροταφεία. Δεν έχει κάδο για να ρίξει τα σκουπίδια. Για πάτη δεν αδειάζει κάτι. Είναι μεγάλη κυρία. Για μεγάλο ο κάδο άδειασε ο μεγάλο. Ο μεγάλο ο κάδο. Ναι, είναι. Να είναι και πάντα. Ναι, είναι. Καιρό. Τι σκουπίδια ρίξει στην Πονέλε. Τα στεφάνια θα πάρουν τα σκουπίδια. Εμάς πω τι λέει ο νόμος, με το φίλι να πάρει τα στιγμή που πρέπει. Έχουμε ένα κονένερ, ένα φορτηγό και ένα τζιζιπί για όλο το Δήμο. Έχουμε πρόγραμμα τώρα. Γίνεται. Τι είναι κάνει το πράγμα να μας πει. Ένα στιγμή. Θα κάνει υπομονή όλα τα καθαρίσουμε. Τώρα που δεν έχουμε πολύ πίεση δουλειά για το καλοκαίρι, θα περάσουμε από όλα τα χωριά και θα τα καθαρίσουμε. Απλά πρέπει και κάπου να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να βάλουμε μια σειρά. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάδοι και πάντα ρίχνουν έξω από τους κάδους. Θεωρώ ότι δεν έχω αδειοποιήσει. Έχω έρθει 2 φορές να αδειοποιήσω. Το είδα. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Εντάξει. Άλλη ερώτηση. Υπάρχουν στο χωριό κομμόνες σε περίπτωση πυρκαγιάς, έτσι. Έχετε ελέγξει αν μόνες σε πυρκαγιάς. Όχι, δεν υπομονές για να φύγει η πυροσβεστική και να πάρει νερό. Αυτά είναι τη διάρκεια τη πυροσβεστική να βλέπει αν λειτουργούν. Δεν ξέρω ποιο το λέει. Μα πάντε σου λίγο. Να μα τα λέτε καλά πια. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα παίρνουν οι πρόεδροι. Εγώ είμαι σκληρό απέναντι στου πρόεδρου. Παραπαύονται και οι πρόεδροι σε κάθε χωριό. Γιατί και αυτοί είναι υπεύθυνοι στα χωριά τους. Άμα δεν τρέξουν οι πρόεδροι στα χωριά τους, έχουμε θέμα. Δηλαδή, ο πρόεδρος θα πηγαίνετε κάθε μέρα και θα του λέει: έχω αυτό, αυτό, αυτό. Και θα μας λέει: γιατί μη δεν τα λένε, ρε Βασίλη, τώρα τι ήρθε να πει τώρα εδώ. Είναι πράγματα αυτά που λε. Και τι είναι κάτι. Αν τώρα τα λέω στον εγώ τώρα που τα λέω, δεν σα τα λέω κάθε μέρα. Δεν τα λέω εγώ τώρα που τα λέω. Τι πράγματα είναι αυτά. Τον τρόπο του Παπαλαπίδη. Τον τρόπο του Παπαλαπίδη. Γιατί δεν σου πω τώρα τον τρόπο. Τώρα δεν σου πω τώρα τον τρόπο. Δεν είναι αυτό. Γιατί είναι σαφώ τα άλλα που δεν έχει χάρη να τα φέρει αφού μιλάει δεν έχει, αφού δεν έχει στον κόσμο. Η κυρία σου πιο καλά για την πολιτική. Κανένα εξτράκο τίποτα. Ίσα ίσα τα είχαν κόψει από την εποχή τη κρίση και δεν έχουν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν και δυνατότητα προσλήψη. Ούτε και καλοκαίρι δεν ζέρει. Μην τα έχουμε δει. Καλησπέρα και από μένα. Σας πω λίγο όσον αφορά για τις προσλήψεις. Οι προσλήψεις στους Δήμους δεν μπορούν να γίνονται από πρωτοβουλία του Δήμου. Ακόμη και τα χρήματα να έχει ο Δήμος, δεν μπορεί να προσλάβει άτομα. Πολύ παλαιότερα το μόνο που έγινε, είχε τη δυνατότητα να αντίμεινε κάποιες μικρές συμβάσεις, να γίνονται επί εποχή COVID. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνονται με διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί για τους εργάτες έχουν να γίνουν τουλάχιστον 17 χρόνια. Αυτά μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια κάποιοι συνταξιδοτήθηκαν, κάποιοι μετατάχθηκαν, κάποιοι με κινητικότητα φύγανε, γιατί οι Δήμοι όλοι ξέρουν ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά. Το τελευταίο διάστημα του Δήμου του έχει σώσει ένα πρόγραμμα του ΟΕΕ που είναι 55-67, όπως είναι και ο κ. Αχουστόλης αυτό το πρόγραμμα.
Δυστυχώς το τελευταίο χρόνο αυτό το πρόγραμμα σε εμάς λειτουργήσε πολύ διαφορετικά, όπως και δικιά μας θητεία. Από την προηγούμενη θητεία, τον τελευταίο χρόνο προσλήφθηκαν άτομα τα οποία δεν είχαν εργάτες, αλλά δεν ήταν εργάτες. Κάποιοι μπορεί να τους είχαν μέσα στα γραφεία, κάποιες κυρίες που δεν μπορούσαν να τα επεξέλθουν σε χόρτα και σε δυνατές εργασίες. Τους λόγους που έγιναν οι προσλήψεις τους ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε άτομα για να γίνει αυτή η δουλειά. Το πρόγραμμα το διέκοψε από την άνοιξη που είχαμε κάνει ήδη αίτηση για 45 άτομα. Δεν καταφέραμε να μπούμε γιατί το διέκοψε. Πήραμε εγγυήσεις από την διοίκηση του ΟΕΔ ότι θα ξαναβγεί το πρόγραμμα. Υπάρχει περίπτωση να βγει μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχές τουλάχιστον του 25. Είναι έτοιμος ο Δήμος για να πάρει τουλάχιστον 60-65 άτομα. Γιατί υπάρχει ο προϋπολογισμός, έχουμε ερευνήσει γι' αυτό, αρκεί να ανοίξει και να μπορέσουμε να πάρουμε όλο αυτό το κόσμο. Και μάλιστα και ανθρώπους που είναι με ειδικότητες, για να μην ακούτε τον ένα ηλεκτρολόγο μόνο, να μην ακούμε μόνο τον ένα υδραυλικό, και ίσως μπορέσουν να βοηθηθούν κάπως έτσι. Πάνω στο χωριό σας είναι από τα λίγα χωριά που έστω έχει και ένα άτομο, και από ό,τι το ξέρω τον κύριο Αποστόλη ακόμη και από την προηγούμενη μου ιδιότητα στον ΟΕΔ, είναι δουλευταράς και δουλεύει αρκετά. Καταναλάβει ο εργολάβος, εμείς ψάχνουμε να βρούμε πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα και να μεταφέρουμε από τον ιδιώτη σε αλλού για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε δικό μας προσωπικό. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε τώρα τέτοιες ενέργειες για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες που προκύπτουν, οι οποίες είναι πολλές, το καταλαβαίνω. Αλλά χωρίς προσωπικό δεν γίνεται να εξυπηρετήσουμε. Από όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν, να μείνουμε στο ένα. Ποιο είναι το σίγουρο? Το καλοκαίρι ο φωτισμός. Για το φωτισμό θα μπορέσουμε να λύσουμε μετά το καλοκαίρι. Και αναμένουμε το πρόγραμμα του ΟΑΕΚ, το οποίο η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα το εγκυλήσει με την αρχή του πρόγραμμα. Οπότε μπορούμε να πάρουμε κόσμο, να πάρουμε αρκετό κόσμο, να το μοιράσουμε στα χωριά για να μπορεί να εξυπηρετούμε. Αυτά είναι τα δεδομένα και είναι τα ασχετό σίγουρα. Και ό,τι άλλο να προσπαθούμε. Παρακαλώ, άλλο. Για τα πλακάκια θέλω να ξαναρωτήσω κάτι, είπε ο κύριος, νομίζω. Ο καθένας θα αλλάξει τα δικά τα πλακάκια που είναι σπασμένα στο πεζοδρόμιο. Συγγνώμη λίγο. Είπες να μπρινεί. Όχι, υπάρχει υπερκανονισμός. Αλήθεια. Για το ίδιο πλακάκι ναι, αλλά για να το βάλουν ο Δήμος, όχι, εμείς θα το βάλουμε. Α, γιατί να μην βάλω το θέλουμε. Το πληρώνω και εγώ δεν θέλω, δεν πάρει το θέλουμε. Τόσο να πω και το πλακάκι. Δεν σας δουλεύουμε, σας λέμε πως είναι η νομοθεσία. Λέει ο κύριος ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για το σπίτι του προστάτου. Δεν το λέει ο κύριος, δεν το λέει ο κύριος, το λέει η νομοθεσία. Και το έλεγε πάντα το πρόβλημα. Προσπαθούμε να σας εξηγήσουμε. Όχι έκαναν νοσπέτια, αν έκαναν κάποιο. Στην ορεστιά. Όχι, δεν την γνωρίζετε. Αυτό το θέμα, η κυρία, δεν την γνωρίζει την νομοθεσία. Να βρίσκεται λύση. Προσπαθούμε. Αυτό, αυτό προσπαθούμε. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Αλλά εγώ θα στείλω συνεργείο του Δήμου που δεν έχω για να φτιάξω πεζοδρόμιο ιδιώτη, ενώ έχω άλλα προβλήματα. Αυτό μου λέει η κυρία τώρα. Τι ωραία, τι ωραία. Τα πεζοδρόμια πώς γίνονται. Όταν γίνονται, όταν γίνονται. Τι ωραία, τι ωραία. Όταν βγούμε προγράμματα όμως, μπορούμε ίσως να εντάξουμε κάποια. Αυτό σας είπα και πριν. Εγώ
Εγώ του κυρίου είπα τι είπε. Ο κύριος είπε αυτό που είπε η νομοθεσία. Τι λέει η νομοθεσία, θα βάλω να βγει το πρόγραμμα. Καλό θα είναι να αφήσετε από εδώ γιατί είναι ίσω του πρόγραμμα. Δεν έχει άλλη. Εσείς πρέπει να μας αφήσετε το τελευταίο χωρίο που θα γίνει. Από εδώ θα ξεκινήσω. Αλλά δεν πατάτε και με σκοτώνει. Υπάρχουσες καμένες, πού μπορούμε να τις πούμε στον πρόεδρο να απευθυνθούμε. Παράδειγμα, πίσω από την αυλή μας εκεί, στο δεύτερο τρόπο από την άσκαφο, είναι σκοτάδι και είναι τόσο άγριο, δηλαδή ότι για τις μάρτυρες, λέει, σε ποιον να λέει, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι για το τέλειο. Πες τη, θα σημειώνει, στον πρόεδρο θα σημειώνει που είναι. Όταν έρχεται ο ηλεκτρολόγος, θα τον παίρνει ο πρόεδρος και θα πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Τη σημειώνω, κυρία Φούλα, τη σημειώνω εγώ. Και πηγαίνουμε με τον ηλεκτρολόγο και τις αλάνες. Δεν έχουμε να κεράσει. Λοιπόν, δήμαρχε να δω. Από το Τελωνείο μέχρι την πλατεία πάνω. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Είναι πολύ τουρκικοί που έχονται στο χωριό και δεν έχουμε περιβαλλοντική φορά. Δεν μπορεί να μπει κανένα σαμαράκι στο κεντρικό. Δεν μπορεί να μπει σαμαράκι εδώ. Μπορεί να κόβει. Να βάλει την πινακίδα στο νερό ότι 30 χιλιόμετρα να τρέχουν. Καλώ ήρθατε. Εσύ ήρθατε. Καλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έλυσε πολλά. Είναι το καλοκαίρι που λέμε και ζούμε να δει. Πάμε πέντε πράγματα και δεν έχουμε τέτοια φορά που με σκοτώσανε κιόλα. Ναι, ξαναλέω ότι μα το είναι ένα παράπονο που έχω ακούσει σε πολλά χωριά. Δεν γίνεται ούτε στα χωριά ούτε στην οριστία. Το χωριά είναι την τροχία. Την νομοθεσία. Πινακίδε μπορούμε. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι οι διακινητέ. Εκείνη που είναι το μεγάλο θέμα. Μαζί και με τον Αθηνόδρομο, γιατί και αυτός το ξέρει από πρώτο χέρι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι δικό μας. Είναι σπόρο να το πούμε και να το ζητήσουμε. Θα το ζητήσουμε, γιατί δεν είναι σαν να πούμε. Όταν μπορείς, τώρα δεν έχει. Το 20 είχε σταματήσει με το πρόβλημα που είχαμε στους Παπαντανάσεις που ήταν αφούς. Σταματήσαν, δεν μπορούσε αυτό και έχει σταματήσει. Δεν ξέρω τώρα αν έχει μορφηθεί η κατάσταση μου. Είναι θέμα του κυρίου. Ένα ερχόταν στο χωριό, έκανα διαβόλου, έκανα καλά υπρό, έκανα καφέ, έκανα κάτι. Αυτό είναι το ξανακάνω. Έτσι. 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 Εγώ θα αναφερθώ σε τρία θέματα που τάξη λέγουμε, δεν ξέρω αν το ένα, το θέμα έχει σχέση με, είναι κοντινό με αυτά που είπαν οι κυρίες και έχει σχέση με το αποχετευτικό. Δηλαδή, επειδή όλα και τα πιο πολλά χωριά έχουν θέμα τέτοιο, η αποχέτευση δεν υπάρχει καθόλου. Οπότε, τι γίνεται. Αυτά τα φρεάτια που υπάρχουν στο κεντρικό των δρόμων, αυτά βουλώνουν συνέχεια. Από λάσπες, από αυτά, από τέτοια πράγματα. Να, αν είναι δυνατόν, ο Δήμος έχει ένα ορόντοτο μηχάνημα και συνεργείο, λίγο πιο τακτικά να έρχεται να τα καθαρίζει. Έχει σκάρες, αρχίζει τα αυτά. Λίγο πιο τακτικά, γιατί τώρα όταν είναι ακραία φαινόμενα, αυτά βολώνουν γρήγορα. Πρόεδρε, κάτι πότε έρχονται εδώ. Μια φορά το χρόνο. Μια δεκαετία χρόνια. Δεν ξέρω πότε ήρθαν τα λεφτά. Δεύτερο. Αυτό το βάζουμε σαν θέμα και θα το δείτε. Δεύτερο. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδιωτική τέτοια. Μια ιδιωτική αυτή δεν είναι. Ένας ιδιώτης είναι που έχει με την ΔΕΙΑ τέτοιο σύμβαση. Και αυτό είναι έχει σύμβαση και ένας ιδιώτης. Πολαίτης κάνει τα μεγάλα, τα καναλάκια. Έχετε καναλάκια εσείς ίσως όλοι είναι σύμβαση. Όχι, αυτά τα ίδια λέει. Αυτά λέει, αυτά τα φρεάτια σκοτώνουν τις σκάλες. Ομβρίο. Ομβρίο. Αυτά λέει.
Αυτά λέει ο κύριος. Αυτά όμως θα κάνει... Αυτά τα κάνει ο κύριος. Αυτά τα κάνει ο κύριος. Αυτά τα κάνει ο Δεύτερον, σε ό,τι έχει σχέση με θέματα κοινωνικής, αθλητικής ανάπτυξης και δραστηριότητας εδώ στα μικρά τα χωριά, τα οποία νεκρώνουν. Αν θα έρθείτε εδώ μετά τις 6 ώρα που τώρα η ώρα, ας πούμε, αλλάζει, οι άνθρωποι δεν κυκλοφορεί κανένας, δεν έχει τι να κάνει. Θα μπορούσαν, τώρα ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα και θα ήθελα ο Πανταλής να ήταν εδώ να κουβεντιάζανε κάποια θέματα. Όλοι λίγο πολύ μεγάλες ηλικίες δεν έχουν πεθάνει, είναι δραστήριοι άνθρωποι, μπορούν με απλά πραγματάκια να κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Αυτό έκλεισε τη Δευτέρα. Εγώ πήρα τηλέφωνο και έκλεισε τώρα. Λοιπόν. Όχι, τώρα έκλεισε. Το άθλησε και όλος τώρα έχει λύσει. Είναι για μερικά χωριά με υπεύθυνη εκεί που πήρα τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται το χωριό εδώ. Είναι για 4 άτομα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Κάτι επίσης που θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει. Και μην πελέγα να θέλεις, λέει. Θα μπορούσε να γίνει ένας μικρός πεζόδρομος, ξέρω εγώ, 2 μέτρα πλακόστρωτος από εδώ μέχρι τα Ρίζια, όπου όλοι λίγο πολύ, άλλος έχει μπαλονάκι, άλλος έχει με την καρδιά, άλλος τέτοιο, το οποίο θα μπορούσε να πάει σιγά σιγά και χωρίς πολύ μεγάλο κόστος, φαντάζομαι, επειδή είστε και της δουλειάς, το ξέρετε αυτό το αντικείμενο, θα χαρούν, γιατί μέσα στη λάσπη τρέχουν, υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε μέσα στα νερά και μέσα στα τέτοια. Πρόκειται το κομμάτι από κάτω μέχρι τα Ρίζια να το κάνουμε εμείς ως επιχείρηση της διαδημοτικής, να ρίξουμε πάνω το ζεόλιθο για να είναι πολύ πιο σταθερό. Αλλά όπως βλέπετε τώρα αυτό το διάστημα δεν έχουμε τίποτα. Να σας το λέω, γιατί εγώ προσωπικά το έχω αναλάβει ως διαδημοτική, μέσα στο Δήμο το συζήτησα κιόλα και θα πρέπει να το κάνουμε για περπάτημα. Αυτό εδώ το κομμάτι επάνω θα ρίξουμε ζεόλιθο. Πολύ ωραία. Γιατί το κατάστημα το φυσιολογικό. Είναι το κομμάτι που πάει από εδώ, από κάτω μέχρι πάνω. Και το τρίτο κομμάτι και τελευταίο, είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της περιοχής. Εγώ, παρόλο που δεν είμαι από εδώ, αλλά βλέπω το ζουν οι πιο πολλοί άνθρωποι, είναι το θέμα, δεν ξέρω πόσο μπορείτε να πιέσετε σε επίπεδο κεντρικό, να γίνει ένα γεροκομείο στην περιοχή, όπου αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι παλεύουν, ψάχνουν βουλγάρες από εδώ από εκεί, δεν ξέρω τι ανθρώπους, να κοιτάξουν συγκεκριμένους τους ανθρώπους και δεν βρίσκουν. Λοιπόν, αυτό σαν θέμα το βάζω, και αν είναι του Δήμου θέμα που μπορεί να λυθεί ή να το προχωρήσετε μέσω της κεντρικής εξουσίας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Το τελευταίο δεν είναι θέμα του Δήμου, αλλά είναι ένα θέμα που το έθεσε ο Δήμος στην κεντρική κυβέρνηση. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης με τους υπουργούς, η κυρία Ζαχαράκη το ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε και εξασφάλισε κάποια χρήματα για να γίνει εδώ γεροκομείο. Μου ανέθεσε να βρω ένα κτίριο κατάλληλο. Τώρα είμαστε στην έρευνα για να βρούμε ένα κτίριο κατάλληλο. Θα το αναλάβει η ίδια κλίνητη που είναι το κράτος με τα έξοδα. Οπότε είναι σε ένα καλό σημείο. Δεν ξέρω πότε θα βρει, αλλά είναι σε ένα καλό σημείο. Λοιπόν, ας πάρουμε από το τελευταίο που είπατε. Υπάρχουν τα προγράμματα του κοινωνικού ταμείου που μιλάνε και για ευέλικτες δομές φύλαξης συνεχιωμένων. Αυτό, δηλαδή, υπάρχουν διάφορες λύσεις και δεν ξέρω, απλώς να το αναφέρω και δεν ξέρω να σου πει. Επίσης, είναι ένα θέμα που είχαμε συζητήσει πριν από ένα χρόνο και απλώς λίγο να θυμίσω και τα πράγματα.
Ένα από τα θέματα που είχαμε συζητήσει είναι τα υπέροχα. Ένα από τα θέματα που είχαμε συζητήσει είναι τα υπέροχα κτίρια που έχουμε στο χωριό, στο χωριό μας. Παλιό χωριό, ιστορικό χωριό που έχει αρχοντικά, που έχει το μύριο αυτό σαν έμπνευμα του χωριού. Αυτά είναι ένα πλέον στοίχημα να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε. Σαν σύλλογος κάναμε μια μικρή έρευνα. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε μόνοι μας σαν σύλλογος. Για πάρα πολλούς λόγους, μπορούμε να σας το πω, μπορούμε να τα αρχίσουμε ίσως κλπ. Αλλά σίγουρα τόσο μεγάλο έργο δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Παρ' όλα αυτά, τώρα ξέρω ότι υπάρχει το πρόγραμμα LIDER, που ακριβώς είναι για αναστήλωση παλιών κτιρίων. Διεκθέμεθα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα, αλλά μην χάσουμε ακόμη μια ευκαιρία για αυτά να χαθεί η ιστορική μνήμη του χωριού μας μέσα από τα κτίσματα. Δηλαδή μετά θα περάσουν αρκετά χρόνια για να έχουμε αυτή την ευκαιρία. Πού είσαι, ένα πρόεδρε, αυτό θα σου απαντήσει η Μαρία, γιατί τώρα το συζητάμε για το δύο λίγο. Έλα Μαρία, το LIDER. Αν μπορούμε σαν σύλλογος να ενταχθούν για ένα μήλο που έχει εδώ πέρα για να σκοτωθούν. Ο Αλευρόμυλος στο το κτίριο του αυτό εδώ. Είναι ιδιωτικός. Εγώ είχα μάθει τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι παλιά, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Ότι και μάλιστα είχα μιλήσει με τους ιδιοκτήτες, μπορούν να γίνει μια παραχώρηση για 15 χρόνια. Όχι. Για 15 ώρες σίγουρα από 20 και πάνω. Συμβολογραφικό ή δωρεά. Αυτό δεν είναι κάτι συμβολογραφικό. Όχι, να γίνει συμβολογραφικό. Αν γίνει αυτό, αν σας το κάνει, μπορείτε να ενταχθείτε μετά. Θέλω να πω, ας πούμε, θέλω να τους δείτε τη στήριξη του Δήμου για ένα τόσο μεγάλο θέμα, απλώς το θέτω και σε όλο το χωριό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το χωριό μας, μερικά κτίρια να τα σώσουμε. Μετά. Αυτό μπορούμε, αν καταφέρουμε να τα σώσει κάπου, θα συνδυαστεί καλά και με το... Το μουσείο που υπάρχει ήδη την έκθεση τη τεχνολογία που υπάρχει. Ναι, βεβαίω και μπορεί να γίνει πολλά, πολλά πράγματα. Και είναι, είπαμε, τώρα μια και τρέχουν από τα προγράμματα, είναι κρίμα να μην τα εκμεταλλευτούμε. Ένα άλλο που αφορά το χωριό και αφορά και εμένα δηλαδή προσωπικά. Έγινε καλή προσπάθεια φέτος το καλοκαίρι. Μερικά οικόπεδα εγκαταλειμμένα από ιδιοκτήτες που έχουν φύγει και πάρα πολλά χρόνια. Με το φόβο τέλος πάντων ότι πλέον πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζουν γιατί θα έχουν πρόστιμα κλπ. Αρκετοί είναι αποποιήθηκαν και θα τα έχουν κάνει. Όχι όμως όλοι. Τώρα, στο όχι όμως όλοι που σίγουρα αυτοί δεν θα το κάνουν πλέον, ας πούμε, αφού ειδοποιήθηκαν κλπ. Αρνούνται να το κάνουν και σε πολλούς δεν υπάρχει πια ούτε ιδιοκτήτη, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Δήμος, ας πούμε, μπορεί να παρέμβει σε ιδιόκτητους χώρους. Κανένας ιδιοκτήτης δεν τα διεκδικεί. Δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει το δικαίωμα να πούμε στη ξένη διεκδικησία και να κάνουμε πυροπροστασία. Είπαμε το κράτος έβγαλε ένα νόμο ο οποίος δεν ήταν συγκεκριμένος, είπε για 1000 ευρώ πρόστιμο στους ιδιοκτήτες, χωρίς όμως να πει με ποιο τρόπο, πώς θα βρούμε τους ιδιοκτήτες κτλ. Ή ποιος θα κάνει την καταγγελία. Φέτος ήταν όλα τα πράγματα, έριξε το μπαλάκι η κυβέρνηση σε εσάς τους δημότες και σε εμάς τους δήμους και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αν είχαμε τη δυνατότητα να μας δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πούμε σε ιδιόκτητα οικόπεδα, θα το είχαμε κάνει. Δυστυχώς όμως δεν μας το επιτρέπει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε μόνο σε δημόσιο χώρο. Δεν τελειώσαμε όμως. Όλοι την τύχησαν. Και όταν θα πόσο μπορείτε να μας βοηθήσετε, πόσο μπορούμε όλο αυτό να το κάνουμε σε συνεργασία με τον Δήμο για να δείξουμε και το χωριό μας, αλλά και να δείξουμε και άλλα θέματα. Να σας ευχαριστώ.
τις εκλογές κανείς δεν πίστεψε ότι θα ερχόμαστε εμείς εδώ. Καθόλου. Δεν μας πιστεύατε καθόλου. Είμαστε εδώ. Τώρα δεν χρειάζεται να ξαναυποσχεθώ. Θα το ξέρετε. Ωραία. Αν το λίγο, είμαστε το πρώτο χωριό της Ευρώπης. Λίγο να κάνουμε προσοχή από την Ορεστιάδα. Γιατί έρχονται για τον χώρο των εκδηλώσεων, έρχονται τροχόσπιτα, θέλουν για να μείνουν, δεν υπάρχουν υποδομές κάποιες. Ξέρουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Για το τοπικό συμβούλιο. Για τα δέσποτα έχουμε κάνα Δεν θα ρωτήσω με μόλις.